πίσω από τα μεγαλύτερα έργα της χώρας, κάποια από αυτά Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών, λιμάνι της Πάτρας, κρύβονται δύο ονόματα με μεγάλη ιστορία. Μηχανήματα Καλλιέργης προμηθεύει όλη την ατομική περιοχή του Αράξου και τα αδρανή υλικά χρησιμοποιούνται για να υλοποιούνται όλα αυτά τα έργα. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το χώρο, το λατομείο και να οδηγήσουμε δύο μηχανήματα που απλά είναι τεράστια και αυτό το συνέστημα θα σας το μεταφέρουμε. Ένα διαφορετικό πρωινό ξύπνημα που για κάποιους όμως αποτελεί καθημερινότητα. Πριν την περίοδο της ύφεσης, σε όλα τα λατομεία της Ελλάδος είχαμε ένα συνολικό όγκο παραγωγής αδρανών υλικών πάνω από 100 εκατομμύρια τόνους. Τα νούμερα αυτά βέβαια αποτελούν παρελθόν. Η όλη διαδικασία γίνεται σε 8 στάδια. Στάδιο 1. Η απομάκρυση υπερκείμενων και αποκάλυψη του μέρους που θα ασχοληθούμε. Ή με απλά λόγια, απομακρύνουμε όλα τα άχρηστα υλικά που υπάρχουν στο χώρο που θα κάνουμε την εξόρυξη. Η διαδικασία αναγκαία για να ξεκινήσει η εξόρυξη. Και εδώ τα μηχανήματα της Caterpillar κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στάδιο 2. Διαμόρφωση του χώρου σε βαθμίδες μετόπων εξόρυξης και εδώ πιο αναλυτικά αναφέρουμε ότι είναι η μέθοδος εκμετάλλευσης που εφαρμόζεται στα περισσότερα λατομεία. Το επόμενο στάδιο έχει πολύ ενδιαφέρον και για πολλούς θεωρείται και το πιο επικίνδυνο. Και αναφερόμαστε φυσικά στην ανατίναξη. Άνθρωποι που γνωρίζουν και έχουν γνώση ετών κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Γι' αυτό, εάν θέλετε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί από την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα λατομεία Θανόπουλος μέχρι και σήμερα κανένα ατύχημα. Αυτό τα λέει όλα. Περιμένουμε ανυπόμονοι πλέον και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι η πιο θεαματική στιγμή της ημέρας. Και τώρα πάμε στο επόμενο στάδιο, όπου αρχίζει η δουλειά. Μεταφέρουμε και φορτώνουμε με τα μηχανήματα Μαμούθ την εξόρυξη του πετρώματος. Τα μηχανήματα από την εταιρεία Καλλιέργης που εξοπλίζουν τα λατομεία Θανόπουλος κάνουν καλά τη δουλειά τους και αρχίζουν αμέσως το έργο τους. Το ένα ντάμπερ πίσω από το άλλο, μαζί με το 992 σε της Caterpillar, αλλά και με άλλους φορτωτές συνεργάζονται σταμάτητα μέχρι το κλείσιμο της ημέρας. Στάδιο 6. Θράψη, κοσκίνισμα και παραγωγή διαφόρων κοκομετρικών κλασμάτων. Εδώ υπάρχει μια τεράστια μονάδα παραγωγής όπου ελέγχεται η όλη διαδικασία και δεν αναφερόμαστε μόνο στα μηχανήματα αλλά και στον ανθρώπινο παράγοντα. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο του εργαστηρίου της εταιρείας. Διενεργούνται συγκεκριμένες δοκιμές όπως κοκομέτριες ισοδύναμο αμμού δείκτης πλακοειδούς, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ποιότητας μέσω του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ΣΥΕ που έχουμε για τα υλικά που προμηθεύουμε τους πελάτες μας. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι στα πλαίσια της διατήρησης του συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά ISO που έχει η εταιρεία. Ανθρώπινο, υπεύθυνο δυναμικό διευθύνει από θέση που βλέπει και ελέγχει τους πάντες. Αν κάτι πάει στραβά, τα πάντα σταματούν άμεσα. Το επόμενο στάδιο έχει να κάνει με την αποθήκευση των υλικών σε σωρούς, τη ζύγησή τους αλλά και τη διακίνηση όλων των προϊόντων. Άλλο ένα εντυπωσιακό κομμάτι, να βλέπεις το ένα όχημα πίσω από το άλλο να έρχεται να φορτώνει και να φεύγει. Βουνά με διαφορετικά υλικά σε καθόλου τυχαίες τοποθεσίες, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη και οι κλίσεις των δρόμων που ανοίγονται μες στα λατομεία έχουν συγκεκριμένες μοίρες. Το τελικό στάδιο έχει να κάνει με τη φύτευση. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες εγκατάστασης της βλάστησης προϋποθέτουν ότι τα έργα που σχετίζονται με τη μορφολογία του εδάφους έχουν εκτελεστεί με επιτυχία.
Caterpillar 775. Το ντάμπερ που είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε εδώ, στη λατομική περιοχή του Αράξου. Βρεθήκαμε στη θέση του χειριστή και σας μεταφέρουμε λίγα από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα. Από την πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις, νιώθεις δέος. Το ίδιο συμβαίνει και όταν το οδηγείς. Νιώθεις σαν να οδηγείς μία μικρή μονοκατοικία με τροχούς. Βρισκόμαστε στη λατομική ζώνη του Αράξου. Εδώ είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το Caterpillar 992C. Caterpillar 992C. Σημειώστε 85 τόνοι και 690 άλογα. Ο όγκος του, η εικόνα του, τα λέει όλα. Όταν χειρίζεσαι το φορτωτή, που αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι από τα ελάχιστα μηχανήματα μαμούθ που υπάρχουν στην Ευρώπη, το πρώτο που νιώθεις είναι τυχερός. Έπειτα, από τις απαραίτητες οδηγίες, μένουμε μόνοι μας στη θέση του χειριστή και προσπαθούμε να δούμε στην πράξη αυτή την τεράστια κατασκευή. Η δύναμη του κινητήρα σε προειδεάζει και σου δείχνει ότι τα όρια του βρίσκονται πολύ ψηλά. Βράχοι τεράστιοι, υλικά αδρανοί μοιάζουν μικροσκοπικά και ελαφριά. Ο φορτωτής δείχνει να μην κολλάει πουθενά, ακόμη και όταν δουλεύει στα κόκκινα. Εδώ καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η συντήρηση ενός τέτοιου οχήματος, όταν μάλιστα η παραγωγή περνά κατά ένα μεγάλο μερίδιο από τις δικές του δυνατότητες. Η συντήρηση είναι το α και το ω στα μηχανήματα. Συντήρηση σημαίνει συνέπεια, ασφάλεια σε εμάς τους ίδιους το προσωπικό που δουλεύουμε πάνω να μην γίνει ατύχημα και με όλα αυτά να μπορέσει το μηχάνημα να βγει αξιόπιστα στην παραγωγή. Υπάρχει βιβλίο συντήρησης και επισκευών που καταγράφονται όλες οι βλάβες που εντοπίζονται ή που χρειάζεται το μηχάνημα και προγραμματίζονται και μπαίνουν στο συνεργείο να γίνει σωστή επισκευή, σωστή συντήρηση ώστε αξιόπιστα να βγει το μηχάνημα πάλι στην παραγωγή. Η διάρκεια ζωής στο μηχάνημα εξαρτάται πάνω απ' όλα από τη σωστή επισκευή, σωστή συντήρηση, σωστό ανταλλακτικό. Όπως αυτό εδώ, το μηχάνημα των Dapper έχει μπει για ανακατασκευή μετά από πολλές ώρες λειτουργίας. Θα αντικατασταθούν όλα τα παλιά εξαρτήματα που είναι αναλώσιμα για πέταμα, ώστε να καταφέρει πάλι το μηχάνημα να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση και να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει όπως ήταν πριν. Πώς δουλεύουν τα φρένα? Σίγουρα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτό. Τα φρένα σε αυτά τα μεγάλα μηχανήματα και στο συγκεκριμένο και σε όλα έχουν διπλή και τριπλή δικλίδα ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό? Η πρώτη λειτουργία του είναι με τον αέρα. Έχει δεξαμενή αέρα μέσα μεγάλη που τροφοδοτείται συνέχεια από το κομπρέσορ του αυτοκινήτου. Έχει δεύτερη δικλίδα το χειρόφρενο και έχει και τρίτη υδραυλική δικλίδα που ό,τι και να συμβεί δεν θα υπάρχει ατύχημα ή θα υπάρχει κάποια διαφυγή του οχήματος. Η εταιρεία Καλέργης εμπορεύεται βαρέα χωματουργικά μηχανήματα. Συνεργάζεται με εταιρείες κολοσσούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αρκεί να αναφέρουμε ότι ήταν η πρώτη που εισήγαγαν τα μηχανήματα της Caterpillar στην Ελλάδα. Τα περισσότερα μεγάλα έργα της χώρας, όπως η Ολυμπία Οδός, λιμάνι της Πάτρας, ενδεικτικά, υποστηρίζονται, εξοπλίζονται και υλοποιούνται από την εταιρεία Καλέργης. Ο τεράστιος στόλος βαρέων και μη μηχανημάτων δίνει σάρκα και οστά, ακόμη και στα πιο τρελά όνειρα, η σχέδια μηχανικών και αρχιτεκτώνων. Με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, η εταιρεία μεταφέρει την τεχνογνωσία της και την παροχή υπηρεσιών στο χρόνο που επιβάλλεται για τέτοιου είδους επαγγελματικά οχήματα. Έτσι, καλύπτει όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις. Οι τρόποι συνεργασίας από τους πιο ευέλικτους στην αγορά, η εταιρεία, σύμφωνη με τις ανάγκες της εποχής, απαλλάσσει τον πελάτη από πάγια έξοδα. Περιττό εξοπλισμό, μισθώνοντας οχήματα ικανά και άψογα συντηρημένα μέσα από την τεράστια γκάμα των οχημάτων.
εβδομαδιαίες, ετήσιες, μηνιαίες μισθώσεις, ανάλογες με τις απαιτήσεις αλλά και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Η εταιρεία διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό λόγω του άψογου after sale, την εγγυημένη λειτουργία των μηχανημάτων, αλλά και τη δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατόπιν συμφωνίας. Και αναφέρομαι στην τεχνική υποστήριξη που μπορεί να είναι έως και 5 έτη. Ακόμη, τα πιο σύγχρονα μοντέλα στη διάθεση όλων, αλλά και παλαιότερα. Και όλα όπως προαναφέραμε, λόγω της άψογης συντήρησης, με το χαμηλότερο κόστος.